Για να σηματοδοτήσει την επιτυχία του Top Gun Maverick στην υποψηφιότητα για Όσκαρ, η Lockheed Martin, της οποίας το τμήμα Skunkworks συνεργάστηκε με τους κινηματογραφιστές στον φανταστικό υπερηχητικό αεροσκάφος Dark Star, δημοσίευσε μία σειρά από tweets πριν από την τελετή. Ένα από αυτά τα tweets ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτο, καθώς για άλλη μία φορά αναφερόταν στην ύπαρξη ενός jet ταχύτερου από το SR-71 Blackbird. Το SR-71 Blackbird εξακολουθεί να είναι το ταχύτερα αναγνωρισμένο αεροσκάφος με πλήρωμα που αναπνέει αέρα, ανέφερε η εταιρεία σε ένα tweet. Το SR-71 Blackbird της Lockheed Martin, ικανό να πετάει με ταχύτητες πολύ πάνω από 3 Mach, είναι γνωστό ως το ταχύτερο μαχητικό αεροσκάφος που κατασκευάστηκε ποτέ. Ωστόσο, στην ταινία, ο Pete Maverick Mitchell παίρνει το υπερηχητικό δοκιμαστικό jet Darkstar πάνω από 10 Mach. Από την απόσυρση του SR-71 Blackbird το 1998, ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής λαχταρούσε τον άξιο διάδοχό του. Ως εκ τούτου, η λέξη αναγνωρίστηκε στο tweet της Lockheed, ενώ αναφέρεται ότι το SR-71 υποδηλώνει την ύπαρξη ενός άλλου άγνωστου ή μη αναγνωρισμένου αεροσκάφου ταχύτερο από τον Blackbird. Όπως είχαν αναφέρει Eurasian Times, υπάρχει πράγματι ο διάδοχος του Blackbird, το SR-72, γνωστό και ως Son of the Blackbird, το οποίο αναπτύσσεται στις εγκαταστάσεις Skunkworks της Lockheed. Το αεροπλάνο μακέτα Dark Star που εμφανίζεται στο Top Gun Maverick μοιάζει με αυτό το υπερηχητικό αεροσκάφος επίδειξης SR-72. Το Dark Star φαινόταν τόσο αληθινό που ακόμη και η Κίνα χρειάστηκε να γυρίσει έναν από τους δορυφόρους της για να φωτογραφίσει το φανταστικό μοντέλο σύμφωνα με τον θρυλικό σκηνοθέτη και παραγωγό του Top Gun, Jerry Bruckheimer, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ενημερώθηκε γι' αυτό από το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η Lockheed πρότεινε την ανάπτυξη του SR-72 το 2013 με σχέδια για μια παρθενική δοκιμαστική πτήση έως το 2025. Το SR-72 φέρεται να τροφοδοτείται από ένα σύστημα πρόωσης που θα επικεντρώνεται σε ένα συνδυασμένο κύκλο βασισμένο σε στροβίλους, ο οποίος συνδυάζει ένα τροποποιημένο κινητήρα στροβίλου μαχητικού παραγωγής με ένα ramjet διπλής λειτουργίας που ονομάζεται επίσης scramjet. Αυτό υποτίθεται ότι θα επιτρέψει στο αεροσκάφος να επιταχύνει από μία στάση στα 6 Mach. Αυτό σημαίνει ότι το SR-72 θα είναι σε θέση να φτάσει σε οποιοδήποτε προορισμό σε απίστευτο σύντομο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, η πλατφόρμα θα μπορεί να εκτοξεύει υπερηχητικούς πυράβλους. Η εταιρεία δεν έχει συζητήσει το κόστος του αεροπλάνου, αν και ο αμυντικός ανάδοχος ανέφερε έναν πρόδρομο ντρόουν που θα μπορούσε να έχει τιμή ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.